Εδώ είμαστε για σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. ΠΑΟΚ 24. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω το μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι και τις 9. Εδώ με τα ΠΑΟΞΙΔΙΚΑ νέα, λίγο κουτσουρεμένα σήμερα, γιατί η προηγούμενη εκπομπή που δεν ξέρω ποιος ήταν εδώ μας έφαγε και λίγο με τον κόσμο που έβγαζε. Θα πάμε λοιπόν μέχρι και τις 9. Παρασκευή σήμερα, τέλος εβδομάδας, μια εβδομάδα πολύ γεμάτη. Θα θέλαμε να είναι εβδομάδα πολύ γεμάτη λόγω ποδοσφαίρου, αλλά όπως έχουμε εξηγήσει, το εξηγούμε κάθε μέρα, καθώς έτσι όπως ξεκινήσαμε έχει και πολλά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με ποδοσφαιρικά μόνο, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε για την καθαρά με την νίκη του ΠΑΟΚ χθες στη Λαμία. Είναι ένα κομμάτι της κουβέντας αυτό και της συζήτησης. Το άλλο είναι αυτό το έξω ποδοσφαιρικό και όλη αυτή η φασαρία η οποία προέρχεται μόνιμα από μία πλευρά η οποία πλέον δεν έχει κανέναν αυτοέλεγχο, μία πλευρά η οποία πλέον φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίζει ρατσιστικά και μειωτικά τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, μία πλευρά η οποία δεν ξέρω πραγματικά ακόμα και από τους δικούς της αν έχει πιστεί κάποιος. Να πω την αλήθεια, τον παραδέχτηκα πριν στην εκπομπή με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, θα το πω και τώρα. Χθες το απόγευμα την ώρα του γκολ, επειδή ήμουν εδώ στο στούντιο όταν το περιέγραφε ο Γιώργος Ατρίτης από τη Λαμία, βλέποντας το replay καταλήγω στο προφανές ότι το γκολ είναι καθαρό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε γραμμή το πρώτο replay της ΕΡΤ, αλλά και πάλι μου φαίνεται με γυμνό μάτι ότι το γκολ είναι καθαρό. Λίγο πιο μετά βγαίνει και ένα replay με γραμμή και είμαι πια 100% σίγουρος ότι το γκολ είναι καθαρό. Μετά όμως, αφού περνάει λίγη ώρα και αρχίζει όλη η μονταζιέρα η εθρόλευκη να δουλεύει με τα κείμενα και με τον goal offside, αρχίζω και εγώ λίγο να προβληματίζομαι και να λέω, ρε, μήπως δεν το είδα εγώ καλά, μα μήπως έκανα λάθος, μα όχι, μπορεί να μην το τσέκαρα καλά, μπορεί να ήταν κάποιος μπροστά από το τελευταίο αμυντικό της Λαμίας. Ξαναβλέπω μετά τη φάση και όντως δεν έχω κάνει λάθος, αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο πολύ η φασαρία τους που μπορούν να επηρεάσουν πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ χθες για παράδειγμα συγκρατήθηκα, περίμενα, είδα, σιγουρέθηκα πια 1000% τον γκολ είναι κανονικό και είπα τον γκολ είναι κανονικό. Άλλος δεν θα το κάνει, άλλος θα πει ότι ναι, τελικά μάλλον ήταν offside. Είναι τέτοια η προσπάθειά τους να κάνουν το άσπρο μαύρο που πολλές φορές από το λέγε-λέγε, από τη φασαρία που κάνουν, από τα πολλά κείμενα, από τον όλο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, μπορεί και υπάρχει κόσμος ο οποίος πιστεύει τελικά ότι δεν είδε το άσπρο και είδε το μαύρο. Παρότι με τα μάτια του το άσπρο το είχε δει κανονικά μπροστά του. Σας λέω ότι και εγώ χθες για λίγα δευτερόλεπτα και λίγα λεπτά επηρεάστηκα. Είπα ότι μήπως έκανα λάθος. Εγώ. Και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε στην πορεία με την ανακοίνωση την οποία έχει καταδικάσει όλος ο ποντιακός ελληνισμός ακόμα και στην Ευρώπη, με ανακοίνωση που έχει βγει από εκεί, από τους Έλληνες πόντιους που είναι στην Ευρώπη, από το σύλλογο που έχουν, αλλά κατά τα άλλα okay, ήταν μια Πέμπτη από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω καμία κίνηση, καλά από τον Υφυπουργό Αθλητισμού εννοείται ότι δεν θα βλέπαμε, ούτε από κανέναν ποδοσφαιρικό εισαγγελέα να καλέσει κάποιον να πάει ο Ολυμπιακός για αυτή την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση της πάει ο Ολυμπιακός. Την επίσημη ανακοίνωση και όχι κάποια θέση διαρροή, ανακοίνωση η οποία υπήρχε, που είναι η αφορμή η οποία είναι πραγματικά αστεία και φυσικά αυτά τα οποία λέει μέσα, τα οποία είναι 100% κατακριτέα. Όταν φτάνει στο σημείο να αποκαλεί με τέτοιο ύφος, να έχει ένα τέτοιο ρατσιστικό χαρακτηρισμό για τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να διακοπεί το πρωτάθλημα όπως ζητάει ο Ολυμπιακός, αλλά ξέρω ότι χωρίς αυτόν αυτή η τοξικότητα δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε τόση τοξικότητα χωρίς αυτόν. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί, είναι αυτός ο οποίος μόνιμα δημιουργεί πρόβλημα, είναι αυτός ο οποίος πλέον έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο όταν φτάνει στο σημείο να έχει ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς και το θέμα είναι από εδώ και πέρα το πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί
και από τον ΠΑΟΚ πώς να αντιμετωπιστεί. Υπήρξε ανακοίνωση απάντηση. Οκ. Okay. Για να αντιμετωπιστεί κανονικά και να σταματήσει αυτό το πράγμα πρέπει να επέμβουν οι αρμόδιοι φορείς. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αρμόδιος φορέας σε αυτήν την υπόθεση. Δεν μπορεί να τιμωρήσει κάποιον. Μπορεί να απαντήσει. Απάντησε. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Πραγματικά η περισσότερη αλήθεια είναι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι πολύ έτοιμοι πλέον για όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι επηρεάζονται, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορούν να πάνε αυτό που είπα εγώ χθες για λίγα λεπτά, μήπως έχουν κάνει λάθος και τώρα να πιστεύουν ότι έκανα λάθος, για μια φάση η οποία ξαναλέω έχουν κυκλοφορήσει και από το πρωί και από χθες το βράδυ και κάποια βίντεο από σημεία που ήταν φίλοι του ΠΑΟΚ και μια φωτογραφία εδώ πριν από λίγο από την απέναντι πλευρά, από εκεί που εκτελούσε το φάλο Βιερίνε, δηλαδή που είναι εντελώς πεντακάθαρο πια, δηλαδή το βλέπουν και τυφλοί ότι ο Μάτος καλύπτεται ή ο Βαρέλα που πήγε προς την μπάλα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει ότι ξεφτιλίζονται, δεν τους ενδιαφέρει ότι έχουν βιάσει την κοινή λογική. Τους ενδιαφέρει να λένε τα δικά τους και λέγοντας κάτι μένει. Επίσης, εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Τους φίλους του Ολυμπιακού δεν τους πειράζει η ανακολουθία της ομάδας τους. Δηλαδή, πριν λίγο καιρό λέγανε εμείς θα αποχωρήσουμε. Θα φύγουμε. Χθες έγινε ένα διακοπή το πρωτάθλημα. Όχι, ρε παιδιά, γιατί. Μην το γυρνάτε πίσω. Είπα τότε θα αποχωρήσετε. Ορίστε. Αποχωρήστε. Αρχικά είχε υποθεί ένα μετά το ματς με την Τότεναμ ότι είδαμε τι έγινε και με το μπάσκετ και δεν αποκλείουμε τίποτα. Μετά έγινε εμείς θα αποχωρήσουμε και τώρα έγινε να διακοπεί το πρωτάθλημα. Γιατί να διακοπεί το πρωτάθλημα. Δεν είπες θα αποχωρήσεις. Ορίστε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Δεν σε κατά κανένας. Αυτή είναι η κατάσταση με τον Ολυμπιακό και το όλο κλίμα το οποίο δημιουργεί. Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημά του με τον ΠΑΟΚ και είναι ξεκάθαρο το μεγάλο πρόβλημά του με τον Σαββίδη. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ήταν τυχαίο ότι σε επίσημη ανακοίνωση υπήρξε αυτός ο χαρακτηρισμός λίγα 24 ώρα μετά τη συνάντηση των Big Four, που όλος παραδόξως από εκεί και μετά ούτε πολύ φασαρία από τον Ολυμπιακό υπήρχε ούτε τίποτα. Το μόνο που βγήκε ήταν ότι πώς μιλάς εσύ γραμμένε που θα πας φυλακή. Το υπόθηκε μόνο. Και κάτι άλλο που μοιράστηκαν στην πορεία, αλλά σε πολύ χαμηλό τόνο. Έτσι. Και ήρθε 2-3 μέρες μετά αυτό. Θα σε κάνω, θα σε ράνω, θα σε δείξω. Μπροστά σου δεν κάνω τίποτα. Και όταν φεύγω μετά και πάω σπίτι μου στην ησυχία μου, α, θα σε σκίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Αφού τους πειράζει τους ίδιους, τι να πω. Πραγματικά, αν θεωρείται με αλφαγιώτα φυσιολογικό να βιάζεται η κοινή λογική και αυτό που βλέπεις με τα μάτια σου, okay, θα ζήσουμε με αυτό και ξαναλέω ότι ειδικά στο τέλος που θα κριθούν όλα, γιατί φέτος με τα play-off εκεί θα κριθούν όλα, ο πρωταθλητής στα 10 τελευταία παιχνίδια, να δούμε εκεί τι θα έχουν ετοιμάσει. Τώρα για το αγωνιστικό θα τα πούμε και λίγο πιο μετά με τους καθήλυν αρμοδίους. Ο ΠΑΟΚ αυτό που ήθελε να κάνει το κάνει, πήρε την νίκη χωρίς πάλι να έχει κάποια πολύ καλή εμφάνιση. Εγώ θα διαφωνήσω με την πολύ σκληρή κριτική. Εγώ έχω ένα κακό πολλές φορές να ακούω αυτά που λένε οι πρωταγωνιστές και αυτοί που είναι εκεί. Βλέποντας από τηλεόραση το παιχνίδι δεν μπορούσα να το καταλάβεις. Εγώ δηλαδή δεν μπορούσα να το καταλάβω. Μόνο να κάνω μια υπόθεση μπορούσα για τον κακό αγωνιστικό χώρο. Αυτοί που ήταν εκεί το ανέφεραν. Οπότε μάλλον ήταν κακός αγωνιστικός χώρος. Οπότε είναι μάλλον δύσκολο να βάλεις την μπάλα κάτω και να παίξεις. Και ενίσχυε και χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά το ένστικτο της αυτοσυντήρησης εκεί. Το να φύγει η μπάλα ψηλά, να πλησιάσουν προς την περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έθελξε ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε τις ευκαιρίες και πριν να σκοράρει. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που δεν κινδύνευσε καθόλου. Δεν υπήρχε φάση στο παιχνίδι που να κινδύνευσε από τη Λαμία. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που φαινόταν ότι εύκολα δύσκολα θα κερδίσει. Και όπως έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες εδώ, μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, αυτό που την ενδιαφέρει είναι να κερδίζει. Προφανώς και ενδιαφέρει το συνδυάζει με καλό ποδόσφαιρο και προφανώς όταν δεν παίζεις καλά δεν θα κερδίζεις πάντα.
θα έρθουν και τα άσχημα αποτελέσματα. Αλλά χθες, τηρουμένο των αναλογιών, εγώ δεν λέω ότι η εμφάνιση του ΠΑΟΚ είναι κακή. Και νομίζω ότι λειτουργήσε κυρίως ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα ουσιαστικά στο χθεσινό παιχνίδι. Κρατάς την νίκη, προχωράς. Ξαναλέω ότι είναι και εβδομάδα, ή μάλλον είναι τρίτη σερή εβδομάδα με παιχνίδια ανά τρεις και τέσσερις μέρες. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βρεις ρυθμό μέσα από αυτά. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι σε αυτή την εβδομάδα, ή μάλλον σε αυτές τις εβδομάδες πλην του, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είχε παιχνίδια βατά μέσα σε εισαγωγικά, παιχνίδια που εύκολα δύσκολα μπορούσε να κερδίσει με τον Αστέρα, με τον Όφη Ρεβάνς με το κυπέλο και είχε χαρακτήρα τυπικής διαδικασίας, και το χθεσινό, αν μπορούμε να το πούμε βατό, εκτός έδρας μάτς. Οπότε η δουλειά του έχει γίνει. Η δουλειά του έχει γίνει και τώρα από εκεί και πέρα μετά ο καθένας βάζει τη ζυγαριά του και λέει. Άλλος μπαίνει στη ζυγαριά και λέει ότι το βλέπει, δίνει πιο μεγάλο βάρος στο ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Το δέχομαι. Άλλος όμως μένει στο αποτέλεσμα. Στο ότι η ομάδα και έτσι κέρδισε. Και αυτό το δέχομαι. Και αυτό το δέχομαι για τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι να παίρνει τους βαθμούς σε κάθε περίπτωση. Τώρα το ότι μπορεί να τον προβληματίσει η εικόνα του και ότι μπορεί να γίνει ένα αντικείμενο ιστορικής κουβέντας στο πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση, αυτό είναι φυσιολογικό. Παρά τα αποτελέσματα τα θετικά. Έτσι. Θα τα δούμε στην πορεία και τα ποδοσφαιρικά και τα όσα συμβαίνουν από χθες. Το Σαββατοκύριακο είναι φυσικά γεμάτο. Δεν έχει παιχνίδι ούτε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και οι δύο παίζουν Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με το Βόλο στη Τούμπα τη Δευτέρα στις 6 και το μπάσκετ παίζει σε 7.30 με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Έχουν δράσει τα άλλα αθλήματα. Μετά προς το τέλος θα μιλήσουμε και για αυτά, να δούμε τι έχει το πρόγραμμα και πώς είναι οι ομάδες εκεί. Θα τα πούμε και για τα μπασχετικά λίγο πιο μετά. Για τους δύο καινούριους οι οποίοι βρίσκονται πια με την ομάδα. Και σήμερα κάναν και τις πρώτες τους έτσι δηλώσεις. Οπότε έχουμε να πούμε αρκετά, με μεγαλύτερη έμφαση φυσικά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και σε όσα γίνονται εκεί, σε όσα συμβαίνουν και στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο έξω ποδοσφαιρικό, που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη, γιατί όπως έχω ξαναπεί, δεν είμαστε εξωγήινοι, δεν είμαστε άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται και δεν γίνεται να μένουμε μόνο στο αγωνιστικό όταν υπάρχει αυτό το κλίμα γύρω-γύρω από την ομάδα. Οπότε θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφοντας σε λίγο θα πούμε κάποια πράγματα περαιτέρω για τα ποδοσφαιρικά και στο τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ και για ό,τι άλλο υπάρχει έτσι στα τμήματα του συλλόγου που έχουν γεμάτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε πάω 24, πάμε μέχρι και τις 9 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Κάναμε μία μίνι εισαγωγή για όσα γίνανε και λίγο κουτσορεμένη γιατί μπήκαμε λίγο πιο αργά. Πάμε να συζητήσουμε λίγο πιο ενδελεχώς με τον Στέργιο Αναστασιάδη. Στέργιο, καλή φίλη και συνάδελφε, τι γίνεται? Τι να γίνεται, καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Και κάνουμε τα πάντα που δήλωσε και το παιδί μας τα δύο, δεν θυμάμαι πιο. Του μπάσκετ. Φίλε, να σου πω κάτι, σήμερα που τους είδα από κοντά, γιατί ξέρεις είμαι και λίγο φυσιογνωμιστής, κάνω το λάθος και είμαι φυσιογνωμιστής, παρότι δεν πρέπει να το κάνω, αλλά είμαι ρε φίλε, τι να κάνω. Τα μούτρα του ενός μου άρεσαν πολύ, να ξέρεις. Τα μούτρα του Williams μου άρεσαν πολύ. Αυτός είναι με το βιολικό χέρι, ε. Ναι, ναι, έχει λίγο μούτρα ανθρωποφάγου, δηλαδή δεν πλησιάζεις, άμα θα φας καμιά τάπα ας πούμε, δεν ξαναπάς προς τα εκεί. Κοίταξε, πάντως ευτυχώς η κρίση σου με το Sorter δεν ήταν καλή. Ναι. Μας βγήκε καλύτερο στο Sorter. Άρα πρόσεξε με λίγο. Πρόσεξε με λίγο, γιατί έχω λιδωρηθεί χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Αυτό που είπα ήταν ότι η καριέρα του είναι περίεργη. Α, νομίζω να τον έκρινες φυσιογνωμικά και τον τον ίδιο, τον άνθρωπο, πού να τον ξέρω. Ανακαλώ. Απλά βλέποντας καριέρα σε Δομινικανή Δημοκρατία, Κορέα και δεν ξέρω εγώ τι, λες ρε παιδί μου, εγώ και εγώ με θα με βοηθήσει. Ήρθε ο άνθρωπος και βοηθάει.
Από τις πρώτες μέρες ο Σόρτερ είχε φανεί ότι θα βοηθήσει πολύ. Για ο χαρακτήρας του είναι πολύ θετικός τύπος. Και καταλαβαίνει πολύ, τα παίρνει εύκολα τα γράμματα. Κοιτάξτε, αποδεικνύεται ότι είτε είναι πολύ καλό το πρόγραμμα της Κορέας, είτε είναι πολύ υποβρισμένο το δικό μας. Σήμερα, με αυτό το παλικάρι των Williams, μάθαμε κάτι το οποίο δεν το ήξερα, ας πούμε, εγώ προσωπικά. Γιατί ο Williams, ας πούμε, πέρσι, στη G League, με τη θυγατρική των Καβαλίες, είχε κάνει πολύ καλή χρονιά. Και φέτος βρέθηκε στην Κορέα. Και βλέπεις ότι πέρσι είχε 15,5 πόντους στη G League, και βλέπεις ότι στην Κορέα παίζει και 10 λεπτά. Και λες, τι γίνεται, ρε φίλε, δεν μπορεί. Και το ρωτάς και σου εξηγεί ότι στην Κορέα δεν μπορεί να παίζουν δύο Αμερικανοί μαζί στην ίδια πεντάδα. Και στην ομάδα που πήγα εγώ, ο Αμερικανός που ήταν εκεί είναι στην Κορέα καμιά 7-8 χρόνια. Οπότε είναι και καλός παίκτης μάλλον και έπαιζε, ξέρω εγώ, 9-10 λεπτά. Κατάλαβες. Οπότε δίνεται εξήγηση. Ακριβώς. Ακριβώς, φίλε. Μάθαμε για το μπάσκετ της Κορέας κάτι παραπάνω. Από όσα ήδη ξέραμε. Επενδύουν στο κορεάτικο στοιχείο. Ακριβώς. Στους γηγενείς που είναι και της μόδας λίγο παραπάνω. Περισσότερα κορεατάκια στην ομάδα φωνάζουν. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Και ξέρεις, στην Κορέα είναι και ψηλή όλη. Έχει παιδιά τώρα ύψη, όχι. Φαντάζομαι θα έχει όμως μερικούς, εντάξει. Ναι, δεν μπορεί. Τέλος πάντων. Πάνω από ένα και 90. Τέλος πάντων, μακάρι και τα δύο παιδιά να βοηθήσουν. Εντάξει, εγώ νομίζω και να το κλείσουμε του μπάσκετ. Συμφωνώ με αυτούς που έτσι στεναχωρέθηκαν που αποχώρησαν ο Νόλς και ο Wiggins και είναι αρκετή κουβέντα για τον Wiggins όπως θα φουγκράζουμε, αλλά με τα παιδιά αυτά ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ούτε ένα διπλό. Εντάξει, δεν έχει να χάσει κάτι ο ΠΑΟΚ, νομίζω μπορεί να κερδίζει μακάρι με τα δύο παιδιά αυτά να βελτιωθεί άμυνα. Εντάξει, και γενικότερα... Αν θα βρει την ισορροπία του και με αυτούς τους δύο καλό θα είναι, αν βρει την ισορροπία, αυτό είναι το σημαντικό, να βρει ισορροπία. Αν τη βρει. Πρέπει να σφίξει την άμυνα για να μην σφίξει γενικότερα πάρα πολύ το Μάιο. Ναι. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο εντάξει είναι μέρα νομίζω αφιερωμένη στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απίστευτα προκλητική, μπορώ να πω πολλούς χαρακτηρισμούς, και ρατσιστική και ακόμα και φασιστική τη δήλωση ανακοίνωση πάει ο Ολυμπιακός. Δικαιολογημένα, εγώ καταλαβαίνω το θυμό και την οργή που νιώθουν είτε οι επώνυμοι πόντοι μέλη σωματείων είτε πάρα πολύ γιατί βλέπω στο διαδίκτυο και ακούω γενικότερα. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να περάσει χωρίς πολλά σχόλια αυτής της αηδίας που λέει κάθε φορά για στημένο πρωτάθλημα στο οποίο είναι πρώτος. Είναι και αυτό, έχει τη σημειολογία του. Αλλά ξέρουμε όλοι, το ξέρουν και τα δίχρονα παιδιά, ότι ο Ολυμπιακός φωνάζει προκαταβολικά προκειμένου να γλιτώσει κάθε Κυριακή την κέλα. Γιατί η ομάδα του δεν βγάζει εμπιστοσύνη, ανεξάρτητα αν έκανε δύο κολλητές έτσι μεγάλες νίκες, να είχαμε να λέγαμε. Αλλά αυτό έτσι ο χαρακτηρισμός για τον Ιβάν Σαββίδη δικαιολογημένα προκάλεσε μεγάλη αντίδραση. Και νομίζω θα υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις. Ήδη στην έκτατη συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντιακών Σωματείων, πρόεδρος της οποίας είναι η Χριστίνα Τσακινίδη που ακούσαμε το μεσημέρι στο Λίμπερο, αποφάσισε και να γίνουν μηνύσεις σε Παόλο Ολυμπιακός και Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και να στείλουν επιστολές σε κυβέρνηση και βουλευτές για να συμβεί αυτό. Θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση και με τα υπόλοιπα σωματεία των ποντίων στην Ελλάδα για να υπάρξει μια κοινή δράση που θα έχει, εντάξει, θα έχει νόημα, θα είναι πιο δυνατή σαν κίνηση. Εντάξει, πραγματικά απίστευτη η ρητορική του Ολυμπιακού, όχι τώρα, τα τελευταία χρόνια. Οι άνθρωποι ζουν στη δική τους το χθεσινό ξεπέρασε κάθε όριο γιατί είχε αυτό το ρατσιστικό χαρακτηρισμό. Πέρα καταρχήν από τα όρια, τα ποδοσφαιρικά τα οποία βρίσκονται, έτσι. Καταρχήν μιλάμε για γελοιότητες. Ναι. Γιατί έγινε κουβέντα για ένα γκολ το οποίο το βίντεο που ανέβασε σήμερα το Πάκο Σέντα με το μεσημέρι δεν αφήνει την παραμικρή υποψία. Δηλαδή το βλέπεις και γελάς λέγοντας ότι. Ή αν κάποιος ισχυρίζει ότι υπάρχει offside. Μ' αρέσει. Είναι τέτοια η επικοινωνιακή τους τακτική που αυτό έλεγα και πριν. Εγώ χθες ήμουν στούντιο την ώρα του αγώνα και ο Γρηγόρης περιέγραφε τον goal και την ώρα που μπαίνει τον goal δείχνει ένα replay, αν θυμάσαι, η ΕΡ, το οποίο δεν έχει γραμμή. Βλέποντας λοιπόν από αυτό το replay, λέω δεν υπάρχει offside. Μετά περιμένω και λίγο τη γραμμή που βγάζει και είμαι πια σίγουρος. Και μετά από λίγο, βλέποντας όλο το επικοινωνιακό τους κομμάτι να βαράει offside το goal, offside το goal, offside το goal, πήγα να φάω κι εγώ. Και έλεγα ρε εσύ, μήπως δεν είδα καλά. Αλλά μετά το ξαναείδα και λέω όχι ρε φίλε, δεν γίνεται να σου διάψεις τα μάτια σου, δεν είναι offside.
Το βλέπεις και με γραμμή και χωρίς. Πάντως είναι φοβερό που ένα ερασιτεχνικό βίντεο από την Κερκίδα είναι πιο διαφωτιστικό από τις κάμερες της ΕΡΤ. Ναι, σωστά. Δηλαδή, σωστά. Είναι φοβερό. Υπάρχει και μια άλλη φωτογραφία ότι... από την άλλη πλευρά που φαίνεται ακόμα καλύτερα. Από την πλευρά που σουτάρει το, που εκτελεί το φάουλο Βιερίνια. Από εκείνη την πλευρά από μια... Εγώ να καταλάβω, Νίκο, γιατί στα περισσότερα γήπεδα έχω πάει και, και της Λαμίας, το οποίο είναι τραγικό, να καταλάβω ότι δεν προσφέρει και τις καλύτερες ανέσεις και δυνατότητες σε ένα κανάλι για να καλύψει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Mm-hmm. Αλλά εσύ δείξε ένα τέτοιο. Δηλαδή η κάμερα στο offside, okay, είναι κάμερα που χρησιμοποιείται από το 70, από το 80. Δεν γίνεται στο 2020 να μην μου δίνεις ένα πλάνο. Ναι. Και να δίνεις ακόμα και έτσι το ερέθισμα στους τραγικούς και στους κλαψιάριδες να ξεσηκώσουν θύελα διαμαρτυρών για το τίποτα. Τέλος πάντων, και πολλή κουβέντα έγινε, γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο απίστευτα φασιστικός και ρατσιστικός και απαξιωτικός χαρακτηρισμός, νομίζω ότι κανείς δεν θα ασχολείται με τον Ολυμπιακό και την κλάψα του για ένα γεστημένο πρωτάθλημα κτλ. Κτλ. Αλλά νομίζω ότι ακόμη μια φορά ξεπέρασε τα όρια. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, είτε το μηνύσεων των διακών σωματείων, είτε και της κίνησης ΠΑΟΚ να πάει όπου μπορεί να πάει σε UEFA, FIFA και να μηνύσει τον Ολυμπιακό να καταγγείλει για ρατσιστική συμπεριφορά. Αλλά οι άνθρωποι πραγματικά έχουν χάσει την μπάλα. Εγώ το λέω, Νίκο, τον περασμένο Μάιο είναι αποτέλεσμα της βεβαιότητάς τους, καλός ή κακός, ότι δεν θα μπορούν να διαχειριστούν μια απώλεια πρωταθλήματος και με 9. Το λέω συνεχώς, θα έχει τεράστια προβλήματα ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εγώ θεωρώ μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί πραγματικά κανένα φορά απορώ αν οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν επίγνωση τι γίνεται και αυτοί είναι, έχουν παρασυρθεί σε μια δίνη που πραγματικά δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ νομίζω ή θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν το έδωσε φέτος στον παπά για πρέσπες, Τσίπρα, δηλαδή να πάμε σε Βόλβη, Μητσοτάκη κτλ. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ξέρει ότι δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει όπως πέρσι πρώτος στο YouTube, πρώτος εδώ, πρώτος εκεί, πρώτος στις τελικές κτλ. Να καλύψει πιθανή απώλεια πρωταθλήματος. Ναι. Και το ξέρει νομίζω και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι γύρω-γύρω του, που δεν τους έχω και πολύ τακάλια. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι. Γιατί μόλις βάζουν αυτόν τον γκολ, είτε είναι τα ξεφέρια του Ολυμπιακού που δεν έχουν το σθένος να γράψουν μία φράση ότι έριξε ο Σεμέντο ένα παιδάκι στο έδαφος. Και έγραφε άλλος για ψυμαχία, άλλος για αντεγκλήσεις, άλλος για... Οι άνθρωποι μιλάμε, εντάξει, ναι. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Ο τύπος ο οποίος έχει γράψει το κείμενο για το παιδάκι που φταίει και ότι είναι με το Σεμέντο, ακόμα και σήμερα, ρε φίλε, υπερασπιζόταν τον εαυτό του και έλεγε ότι τον κρίνουν άνθρωποι που δεν είναι δημοσιογράφοι. Λέει ο συνάδελφος. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν τον θεωρώ συνάδελφο, συγγνώμη κιόλας. Ακριβώς. Δεν τον θεωρώ. Είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Και χθες και προχθές, ότι όταν ο Πασχαλάκης έκανε χειρονομία στους οπαδούς του Όφη, στο περσινό παιχνίδι, ναι. Καυτηριάστηκε την κίνησή του από όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, ναι. Φιλάθλους, δημοσιογράφους κτλ. Κτλ. Όταν ο Πέλκας έδειξε τα γενετικά του όργανα πρόπερση εναντίον του Βλάντα Λίβιτς, κανείς δεν έγραφε αηδία τύπου το σορτσάκι τον στένευε και πήγε. Εντάξει, πάλι καυτηριάστηκε η κίνηση του Πέλκα. Αλλά είναι όλο αυτό χειρότερο γιατί έγινε απέναντι σε ένα ανήλικο παιδί, το οποίο σε μένα περνάει 3 κεφάλια. Ναι. Εντάξει. Και ο ίδιος ζητάει συγγνώμη και όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και τώρα αυτό που λες, συνεχίζουν το παραμύθι τους, ουσιαστικά ξεφτιλίζοντας τους αυτούς. Okay. Αλλά θέλω να σου πω ότι νομίζω είναι συμπληκτικό. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού βλέπουν ότι ο ΠΑΟ κερδίζει ακόμα και έτσι όπως κερδίζει, γιατί δεν έμεινε κανείς ικανοποιημένος. Ούτε ο Φερέιρα, ούτε οι παίκτες ανεξάρτητα αν τονίζουν και καλά κάνουν το κέρδος των τριών βαθμών. Ούτε ο κόσμος φυσικά, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει και ρεπόρτερ δημοσιογράφος του ΠΑΟ που να εκθιάζει την ομάδα για την χθεσινή εμφάνιση. Mm-hmm. Εντάξει, και επειδή ο Ολυμπιακός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχει το παιχνίδι της Τούμπας. Η λογική λέει ότι λίγο να βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ θα πάει με πλεονέκτημα στα play-off. Το λέω αυτό βάσει προγράμματος. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Μένουν ακόμα 6 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μάτς απαιτητικό στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό στη 2 του Φλεβάρι. Γιατί όμως ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει, φαίνεται πιο συγκροτημένος και ισορροπημένος στα τελευταία παιχνίδια.
και οι νέοι παίκτες που πήρε δείχνουν ικανοί να τον βοηθήσουν και να συμμαζέψουν λίγο την ανισορροπία του και έχει ένα μάθημα με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Να σου βάλω κι εγώ μέσα και ένα παιχνίδι με τη Λάρισα στη Λάρισα. Mm-hmm. Σαν επιθετικό και ναι. Ιδιαίτερο. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει μόνο αυτό να βάλει την ΑΕΚ στο ΆΚΑ την Κυριακή και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Σε αυτά που είπες τέτοιο έχεις βάλει και τα δύο παιχνίδια του κυπέλου που μπορούν να δημιουργήσουν... Όχι, όχι. Εγώ μιλάω μόνο για, ναι, για το okay, πρωτάθλημα. Okay. Το κύπελο είναι μια άλλη ιστορία. Απαιτητική για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Είναι και αυτά δύο παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων. Ναι, και είναι παιχνίδια που μπορούν να διαταράξουν λίγο ισορροπία αν δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το αναφέρω. Ναι, γιατί εντάξει, έχουμε καλομάθει όλοι ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει τελικό και να παίρνει το κύπελο. Σωστά. Εντάξει, και για έναν οργανισμό που το έχουν κλέψει πάρα πολλούς τίτλους σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, σε όλα τα αθλήματα, δεν μπορείς να αφήνεις τίτλους να πέφτουν κάτω. Mm-hmm. Νομίζω ότι και 10 τρόποι να πάρω πάω ξηρά κύπελα, στο 10ο θα υπάρξουν μουρμούρες αν αποκλειστεί. Αλλά είναι και αυτά απαιτητικά, γιατί νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε ένα κίνητρο στο μάθημα του αθλήματος, το κύπελο θα έχει 5. Ναι. Γιατί διεκδικεύεται μια παρουσία στο τελικό και διεκδικεύεται και ένας τίτλος. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι να φοβηθεί από ΠΑΟΚ, τον οποίο τον περιόρισε στην Τούμπα και λίγο έλεψε να κερδίσει, ή από Ολυμπιακό, που τον παίζει στα ίσια. Mm-hmm. Άρα είναι δύο μάτς δύσκολο. Θα μου πεις, το πρώτο μάτς στην Τούμπα μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ σκορ πρόκρισης και να καθαρίσει την μπουγάδα. Αλλά δεν έχει δώσει και η ομάδα ακόμα τα δείγματα φέτος ότι μπορεί να καθαρίσει ένα ντέρμπι. Σωστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει κερδίσει μόνο ένα με την ΑΕΚ και στα υπόλοιπα υπήρξε γκέλα. Παρότι ξεκίνησαν με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να κάνει συνολική κουβέντα. Επί της ουσίας, 6 ώρα το απόγευμα της Δευτέρας με το Βόλο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσει προβλήματα. Πρέπει να μπει, να καθαρίσει το μάτι, να φτάσει στο επόμενο. Χωρίς τον Μάτος και χωρίς τον Άκουμ, που συμπλήρωσαν κάρτες. Δίνει το, εντάξει, λογική απόφαση του Φερέιρα, γιατί τα επόμενα μάτια είναι με Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, Όφη στην Τούμπα, 9 Φεβρουαρίου και 15 με Λάρισα στη Λάρισα. Άρα το πιο πατώ της τετράδας είναι αυτό με το Βόλο, ξεκάθαρα. Υπάρχει ο Ροντρίγκο για τα δεξιά, μια χαρά είναι και ο Βραζιλιάνος και μπροστά να παίξει ο Σβιντέρσκι. Mm-hmm. Που χθες ο Άκουμ πάλι έδειξε νευρικός και πάλι δεν έδειξε ότι μπορεί να φάει τη θέση βασικού από τον Ζιντέρχη. Δηλαδή στη μάχη των δύο φαίνεται πως δίνει περισσότερα στην ομάδα ο Ζιντέρχη. Τώρα είναι λόγω ηρεμίας του Πολωνού έναντι του Βρετανού, δεν ξέρω. Αλλά δείχνει πολύ πιεσμένος ο Τσούμπα. Μπορεί να νιώθει την υποχρέωση να ανεβάσει τους αριθμούς του. Γκολ και ασίστ. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Επιθετικός είναι, από αυτό κρίνεται, αλλά... Αυτό ναι, είναι ναι. Και λίγο θέμα ρέντας και λίγο θέμα τύχης και λίγο πώς θα σου έρθει, έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα δική σου απόδοση. Και... Δηλαδή, ας πούμε, χρησιμοποιώ το παράδειγμα με τον Όφη, ας πούμε, εδώ στη Τούμπα στη Ρεβάνς, που είχε χάσει κάποιες καθαρές φάσεις για γκολ και με τον μπήκε ο Σβιντέρσκι την έβαλε την μπάλα μέσα. Καταλαβες. Ναι. Οπότε μπορεί όλο αυτό να του φέρει μια έξτρα πίεση. Πάλι θα του τρέχουν καιρό στην γκολ. Και φέτος, δηλαδή, αυτό με τον Άκπον πραγματικά δεν έχει ξανασυμβεί. Αλλά γενικότερα εντάξει, αυτή ξαναλέω είναι η δική μου η αίσθηση ότι νιώθει ότι είναι πιο πιεσμένος φαίνεται. Ναι. Εντάξει, δεν έχει την ηρεμία που έχει ο Σβιντέρσκι. Αλλά μια πιθανή εξήγηση είναι ότι θέλει να ανεβάσει τους αριθμούς του. Όπως θέλει να τους ανεβάσει και ένα σκόρερ στο μπάσκετ. Ναι. Έχει σημασία για τους σκόρερ γενικότερα. Για ένα διαγώνιο στο βόλεϊ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει λύσεις. Ακόμα δηλαδή και αν ο Γιαννούλης που θα κάνει αγώνα δρόμου δεν θα προλάβει, δεν θα αγχωθεί κανένας ιδιαίτερα. Το σημαντικό είναι ο Γιαννούλης να είναι πανέτοιμος στα μάτς του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Προσωπικά νομίζω ότι δεν θα τον πιέσουν τον Γιαννούλη. Δηλαδή αν δουν ότι χρειάζεται υπερπροσπάθεια για να προλάβει το μάτς της Δευτέρας, απλά δεν θα το προλάβει, έχω την αίσθηση. Θα παίξει αριστερά ο Βιερίνια. Mm-hmm. Και μπροστά του ο Λάμπρου και τελείωσε η μπουγάδα. Αλλά αν είναι καλά από αύριο μεθαύριο ο Γιαννούλης, 100% εντάξει. Θα είναι ο βασικός του ΠΑΟΚ το απόγευμα της Δευτέρας. Ο Ελκαντουρίς θα είναι. Ορίστε. Δεν ξέρω. Δεν θέλω. Άλλη ερώτηση. Δεν θέλω.
Παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Αυτό που συμβαίνει με τον Μαροκινό, εντάξει, οκ. Ποτέ δεν άφησε καμία έτσι και δεν το κάνω ποτέ γιατί αυτή είναι δραματικότητα. Πάντα σύμφωνα με αυτή λειτουργώ. Κανείς δεν έχει πει, δεν έχει κατηγορήσει τον Μαροκινό, αλλά η στάθεια του με τους τραυματισμούς, εντάξει, κρίμα δηλαδή, γιατί όντως στα λίγα μάτς που έχει παίξει αναλογικά με το πόσα δεν έχει παίξει, δίνει πράγματα στην ομάδα, παρότι δεν είναι και πλέον εμπορικός παίκτης. Και το καταλαβαίνω γιατί ούτε εμένα με τρελαίνει. Σε συνάρτηση πάντα με το χρημάτων που παίρνει ο Μαροκινός. Αλλά ειδικά φέτος, εντάξει, από πέρσι ξεκίνησε, αλλά και φέτος πολλά προβλήματα. Τραυματισμού που πάει να είναι έτοιμος, τραυματίζεται, ξαναμπαίνει κάποια στιγμή, παίζει δύο μάτς, ξανά εκτός, πάει να ξαναμπεί ξανά εκτός, παίζει δύο, ξανά εκτός και πάει λέγοντας. Μπορείς να δούμε Κρέσπο τη Δευτέρα, Στέργιο, που είναι αυτός που λείπει επίσης το τελευταίο διάστημα? Κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι για... που μπορεί να κάνει αυτό το... την επιλογή ο Φερέρα, δηλαδή να βάλει τον Κρέσπο αριστερό μπακ θεωρητικά, αλλά πρακτικά αριστερό στόπερ. Ναι. Να γιατί χθες μπήκε ρε παιδί μου άνθρωπος, αλλά εντάξει δεν ήταν με δεκάδα, okay, αυτό θέλω να πω, ότι μπήκε για λόγους άλλους, ας πούμε, αναγκαστικούς. Ναι. Κοίταξε, επειδή ο Ροντρίγκο σαφώς και δεν είναι Γιαννούλης σε αυτό που θέλει και παίζει ο Φερέρα από το ξεκίνημα της χρονιάς ο ΠΑΟΚ, να ανεβαίνει ο Μπακ, αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης που μπορεί λίγο να κάνει λιγότερα ανεβάσματα. Δεν αποκλείται σαν πιθανότητα να δούμε Κρέσπο αριστερό, Μπακ και Ίγκασον Βαρέλα κανονικά και να πάρει το ρόλο του Γιαννούλη ο Ροντρίγκο. Εντάξει, το μάτι δεν είναι σούπερ απαιτητικό, βέβαια δεν είναι και να πάει ο ΠΑΟΚ να το πάρει σβηστά. Το έχει κάνει σε ελάχιστα μάτς φέτος με τον Αντρόμητο Γόνο και με τη Λαμία. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αγωνία μέχρι το τέλος. Βέβαια ο Βόλος, παρά το καλό ξεκίνημά του, δεν δείχνει ικανός να απειλήσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση, αλλά προβληματίζει ο ΠΑΟΚ γενικότερα. Δεν είναι δηλαδή, δεν σου βγάζει τη σιγουριά αυτή που έβγαζε πέρσι. Ναι. Οκ. Okay. Το καλό είναι σε κάθε περίπτωση ότι... Η Λαμία δεν έκανε ευκαιρία η Λαμία, αλλά το λέμε και με συγκεκριμένο Σάββατο το πρωί, όταν η μπάλα είναι στον αέρα μη στη μεγάλη περιοχή και τους κόντες στο 0-1. Ναι. Νιώθεις, εντάξει, νιώθεις. Ένα σφίξιμο το νιώθεις. Ναι, έτσι είναι. Το σημαντικό είναι ότι, να μην έχουμε τέτοια τη Δευτέρα. Ότι μέχρι στιγμή σε αυτό το μέτριο διάστημα τέλος πάντων της ομάδος, μετά από την ήττα με τον Άρη, που για μένα είναι ορόσημο γιατί ήταν η πρώτη ήττα μετά από πάρα πολύ καιρό, με ΑΕΚ, με Αστέρα, με Λαμία, παρότι η εικόνα δεν ήταν καλή, ήρθανε οι νίκες. Είναι σημαντικό. Και τα δύο μάτια με τον Όφη, να μην ξεχνάμε. Ναι, και τα δύο μάτια με τον Όφη στο κύπελλο. Εκεί δεν νομίζω, η εμφάνιση ήταν καλή όμως, και στα δύο. Εκεί νομίζω ότι ήταν καλή εμφάνιση. Και στα δύο παιχνίδια, και στην Κρήτη και στα δύο. Καλή και στα δύο, ναι. Καλή και στα δύο. Απλώς μπαίνει στην εξίσωση της αντίδρασης του ΠΑΟΚ μετά τη στριβή του Κλάδη Βικελίδης. Ναι, ναι. Ούτε διέλυσε η ομάδα, ούτε πανικοβλήθηκε η ομάδα, ούτε άρχισε να χτυπάει ο ένας τον άλλο στα αποδυτήρια και το Φερέρα το κυνηγάνε από τη διοίκηση και οι παίκτες να τον διώξουν από την ομάδα. Ναι. Αν το δεις καθαρά κοινικά, είναι 5-5 νίκες, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Απλώς επειδή η ομάδα έχει δυνατότητες, έχει το καλύτερο δώσο στην Ελλάδα και μας έχει μάθει τα τελευταία δύο χρόνια όλους μας σε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο κατοχής και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, γι' αυτό και περιμένουμε όλοι, πρώτος από όλους ο Μπέι Φερέιρα, μια καλύτερη λειτουργία. Γιατί αν σταμάτησε τη Λαμία ή με τον Αστέρα Τρίπολης, μπορεί να, στο τέλος να κάνει διαφορά ποιότητα του ΠΑΟΚ και μόνο αυτή, αλλά επειδή πλέον αρχίζουν τα διπλά παιχνίδια στο κύπελο με αντιπάλους που χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αρχίζουν και τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και έχουμε μπροστά μας πολύ σύντομα τα play-off. Σε αυτά ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιαστεί πολύ καλύτερο. Νομίζω είναι νομοτελειακά ότι θα υπάρχουν πολλές γκέλες που θα είναι και οδυνηρές εάν η ομάδα δεν βελτιωθεί. Ναι, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αν δεν βελτιώσει την εικόνα, θα έρθουν και γκέλες. Θα έρθουν και τα αποτελέσματα τα στραβά. Αλλά μέχρι τώρα. Δεν γίνεται δηλαδή δεν έχει να πάμε με τύχη και μόνο με ποιότητα σε άλλα 6 μάτς κυπέλλου και σε άλλα 10 το play-off και να μην έχεις απολύσεις. Σωστά. Σωστά. Άρα τώρα που ακόμα η μπάλα δεν καίει μέχρι στιγμής, αλλά δεν απέχει και πολύ η στιγμή που θα καίει κάθε παιχνίδι,
καλό είναι να βρει τώρα ο Φερέιρα τις ισορροπίες, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται. Ποιος μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω από άλλη θέση, δεν ξέρω, είναι δηλώ το Φερέιρα αυτή. Εγώ το πίσω το πρόβλημα στη μεσαία γραμμή καθαρά Νίκο. Δηλαδή οι τέργες μου φαίνονται μια χαρά και υπάρχει θέμα γιατί ο Μπίσης Βαρ ακόμα δεν έχει μπει στο πνεύμα της ομάδας και δεν έχει τα περσινά νούμερα. Αλλά νομίζω εκεί στην διάδα ή τριάδα από τη δεκό χαφ κάτι χρειάζεται το ΠΑΟΚ να αλλάξει ο Φερέιρα. Δεν ξέρω, με Μαουρίσιο, Μίχη, Αγγούστο, Εσίτη, δεν πρέπει να βρει κάτι καλύτερο. Και είναι μεγάλη υπόθεση ότι ο Μαουρίσιο ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Δεν είναι ο περσινός Μαουρίσιο, ούτε ο περσινός Βιερίνια. Ακόμα. Εντάξει, συλλογαναμενόμενο γιατί οι τραυματισμοί του ήταν πάρα πολύ σοβαροί. Και το βλέπει αυτό ο καθένας. Το βλέπει και ο Μαουρίσιο ότι ακόμα χρειάζεται λίγο χρόνο. Έτσι είναι. Και μέσα από τα παιχνίδια θα το βρούμε το ρυθμό. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία, Αστέριο. Αλλά το καλό είναι ότι αντιλαμβάνομαι Νίκο, ότι ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα, η ομάδα είναι ενωμένη. Καμιά φορά ίσως οι βλακίες και ο ιδέες του Ολυμπιακού συσπηρώνουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο για την ομάδα και την ομάδα την ίδια. Και νομίζω ότι όσο η ομάδα έτσι παραμένει στα ποδητήρια ενωμένη και ο κόσμος είναι δίπλα της, νομίζω ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει την δείξη στα χέρια του και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Είναι καθαρά στα δικά του χέρια και πόδια το αν και η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά με τρόπαια. Mm-hmm. Ωραία, φίλε μου, καλέ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια στην Παρασκευή σου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη, έτσι στο κομμάτι του ρεπορτάζ και της ανάλυσης της επικαιρότητας. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα κάνουμε και μια έτσι σκούπα στα γύρω-γύρω, στα άλλα αθλήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πούμε και κάποια πράγματα για τον μπάσκετ, καθώς και τον μπάσκετ παίζει Δευτέρα όπως και το ποδόσφαιρο. Θα πάμε λοιπόν στο διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε για περίπου 15 λεπτά ακόμα. Πάω και 24, Νίκος Μουσκοβίτσης πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε και ένα εκλεκτό καλεσμένο έξω. Μετά υπάρχει μεγάλη έκπληξη, να ξέρετε. Μη φύγετε από εδώ, γιατί δεν χάνεται η μαρμίτα η σημερινή ραδιοφωνική. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί όμως. Είπαμε ότι είναι αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι είναι πολύ σπάνιο το γεγονός να μην υπάρχει αγωνιστική δράση στο Σαββατοκύριακο ούτε για τον μπάσκετ ούτε για το ποδόσφαιρο, αλλά να υπάρχει για όλα τα άλλα τμήματα του ΑΣ Ραφαήλ Γκαϊδατζή. Τι γίνεται, φίλε μου? Καλησπέρα, Νίκο. Όλα καλά. Έχω παράδοξο. Όπα. Όλα καλά. Για πες. Αύριο δεν έχει τίποτα από ΑΣ. Έλα ρε. Σάββατο. Ναι, είναι καινή ημέρα. Γιατί έπρεπε το χάρτη. Μπράβο. Ναι, πραγματικά ήταν μία από τις λίγες φορές που δεν έχει τίποτα σε αγωνιστική δράση το Σάββατο. Έχει κάποια μάτς Κυριακή. Δηλαδή ο Σύλλογος αύριο δεν έχει ούτε ένα παιχνίδι, δηλαδή εντυπωσιακό πραγματικά. Ούτε ένα παιχνίδι νομίζω, ναι. Η ΚΑΠΑ 19 πότε παίζει. Καλά, οκ, okay, τώρα μιλάμε για τις αντρικές παραγωγικές ομάδες. Okay. Ναι. Τις πρώτες ομάδες πάντως όχι, αύριο τίποτα κενό. Πραγματικά αξιοσημείωτο. Ωραία. Ναι, νομίζω στα τόσα χρόνια πραγματικά δεν θυμάμαι κι εγώ άλλο Σάββατο. Μάλιστα. Λοιπόν, είπες ότι το handball είχε αγωνιστική δράση σήμερα. Είχε, ναι. Δεν ξεκίνησαν καλά τα πράγματα για αυτή την αγωνιστική εβδομάδα για την το ΑΣ ΠΑΟΚ. Κακή εμφάνιση από την ομάδα handball. Λυτήθηκε από τον Διομήδη Άργουσε στο κλειστό της Νεάπολης. Και κυρίως ήταν μια ήττα, νομίζω, πισωγύρισμα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε και την προηγούμενη εβδομάδα από την ΑΕΚ. Αλλά τουλάχιστον είχε μια πάρα πολύ θετική εικόνα. Πάλεψε απέναντι στην αίτητη ομάδα του πρωταθλήματος φέτος. Κακή εικόνα και στον αγωνιστικό χώρο και στις εξέδρες, άδειο το κλειστό της Νεάπολης. 24-29, μια ήττα που αφήνει τον ΠΑΟΚ εκτός τετράδας προς το παρόν. Ο Διομήδης τον προσπερνάει, ανέβηκε τώρα στην πέμπτη θέση εκείνος. Mm-hmm. Θα είναι μια μάχη μέχρι τέλους για την τετράδα, για τον ΠΑΟΚ. Αυτό δήλωσε ο κ. Παπαβασίλης μετά το τέλος του μάτσο, ότι παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τους τραυματισμούς, εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να είμαστε στην τετράδα. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε το handball δεν είχε το αποτέλεσμα που θα ήθελε σήμερα. Γενικά νομίζω ότι η χρονιά του φέτος είναι αρκετά περίεργη, αλλά νομίζω και όλο στο τυράφ πλέον δεν υπάρχουν και οι υψηλοί στόχοι, έτσι. Ναι. Έχει αλλάξει το σκηνικό, είναι δύσκολο να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Εντάξει. Ναι. Υπάρχει αυτή η δικαιολογία με το budget της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, αλλά εντάξει, και το κλίμα ανανέωση που προσπαθεί να γίνει στο τμήμα, αλλά νομίζω ότι όσο περνά τα χρόνια και μένουν μακριά από τους στόχους των τίτλων, σιγά σιγά τα πράγματα
Λίγο είναι περίεργα για ένα τμήμα που αλλιώς μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Γυρνάει λίγο και την πλάτη του ο κόσμος τώρα και με τις επιτυχίες των υπόλοιπων τμήματων. Νομίζω ότι υπάρχουν ευθύνες και από τις δύο μεριές, και από πλευράς διοίκησης και από πλευράς κόσμου. Ελπίζουμε να βγει αυτή η χρονιά και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα προχωρήσει το τμήμα. Mm-hmm. Παρότι δεν έχουμε παιχνίδια αύριο, έχουμε όμως. Και εκείνο Δευτέρα είναι, ναι. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό Στέρι. Ναι, Δευτέρα 5 ώρα. Στο κλειστό του Ρέντι. Έτσι, Sports, τηλεοπτική μετάδοση. Ναι, μπράβο. Η Δευτέρα θα είναι μεγάλη πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Μάλιστα. Μπράβο. Μπράβο. Είναι και εκεί το ενδιαφέρον, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ Παρασκευή τα λέγαμε πάλι, με αφορμή το παιχνίδι του Αθηναϊκό βέβαια. Ναι. Είναι αυτά τα δύο μάτς που τα αποτελέσματά τους πάνω κάτω μπορούν να κρίνουν και τη πρωτιά στην κανονική περίοδο. Ναι, μπορεί να ξεκινάει ο δεύτερος γύρος από αύριο στην ουσία στην Βόλη Λίγκ, αλλά έτσι όπως έχουν δείξει τα πράγματα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ο Φίνικα Σύρου είναι αυτή η τετράδα η οποία λογικά μέχρι τέλους θα πάει στο πρωτάθλημα. Θα είναι κομβικό το μάτι της Δευτέρας, γιατί ο ΠΑΟΚ με νίκη σίγουρα παίρνει αυτός ένα προβάδισμα για την πρωτιά. Εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός αλλάζουν τα πράγματα. Ίσως έχει πάλι το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς μέχρι το τέλος. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πάλι μπορεί να μην αγωνιστεί πλήρης κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ηλίνιχ είναι στα πιτς εδώ και μία εβδομάδα. Δεν έπαιξε με Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε με Πήγας ο Πολύχνης. Σίγουρα προκαλεί προβληματισμό η κατάστασή του. Ήταν ένας παίκτης στον οποίο επένδυσα πάρα πολλά και χρήματα και σε αγωνιστικό επίπεδο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι όταν τον απέκτησαν. Οι μεταγραφές λήγουν την επόμενη εβδομάδα. Κοιτάζει ο ΠΑΟΚ στην αγορά, αν δηλαδή υπάρξει απόφαση για αντικατάστασή του. Δεν είναι δύσκολα, είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα στο να βρεθεί ένας παίκτης αξιόλογος στην συγκεκριμένη θέση. Και φυσικά υπάρχουν και όταν δεν είναι ελεύθερος παίκτης και πας να διαπραγματευτείς με κάποιες ομάδες για κάποιους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, μπορεί να υπάρχουν και τρελές απαιτήσεις τις οποίες έχει συναντήσει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι διατεθειμένος φυσικά να δώσει χρήματα πολλά παραπάνω για παίκτες οι οποίοι θα αγωνιστούν μόνο για 2-3 μήνες. Νομίζω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις σύντομα ως προς αυτή την κατεύθυνση, είτε δηλαδή για την παραμονή του Ηλίνη και να δούμε αν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω και αυτό το οποίο τον ξέρουμε σαν αθλητή όλα αυτά τα χρόνια, ή αν θα έχουμε κάποια απόφαση για νέα μεταγραφική κίνηση. Mm-hmm. Ωραία. Από τα άλλα τμήματα υπάρχει κάποιο έτσι ενδιαφέρον παιχνίδι, κάποιο παιχνίδι που έτσι έχει χαρακτήρα ντέρμπι, τέλος πάντων μέσα στην Κυριακή μάλλον και μετά. Ναι, την Κυριακή. Οι γυναίκες είναι την Κυριακή το πρόγραμμα. Στις 1 η ώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Χανιά στο μπάσκετ γυναικών. Δύσκολο παιχνίδι για την γυναική ομάδα μπάσκετ. Έρχεται από 2 διαδοχικές ήττες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχει χάσει λίγο έδαφος στην βαθμολογία. Τα Χανιά, αν και νεοφώτιστα είναι στη δεύτερη θέση φέτος, έχουν ένα αξιόλογο σύνολο. Το δείξανε και στο μάτς του πρώτου γύρου όταν είχαν κερδίσει τον ΠΑΟΚ με διψήφια διαφορά. Μετά στις 3 γυναική ομάδα ποδοσφαίρου παίζει μέσα στο Μεσολόγγι, θέλει να κάνει το 11 στα 11 και γιατί όχι να συνεχίσει και χωρίς να δεχθεί γκολ, αυτό το πολύ εντυπωσιακό σερί που έχει από την αρχή της χρονιάς. Στις 5.30 στο κλειστό της Μίκρας ΠΑΟΚ Ηλιούπολη για το βόλι γυναικών, με τον ουραγό της βαθμολογίας ο ΠΑΟΚ, ευκαιρία να πάρει ακόμα ένα τρίποντο, να μείνει σε απόσταση να τονίσει από την τρίτη θέση. Νομίζω ότι το μάτς και αυτό με την Ηλιούπολη και με τον Ελυσιακό την άλλη εβδομάδα είναι δύο δυνατά τεστ για τον ΠΑΟΚ ενώπιση του μεγάλου ντέρμπι στις 8 Φεβρουαρίου με τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Ρέντι, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να δείξει ότι η εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε ένα σύνθημα αντεπίθεσης εν ώψη του δεύτερου γύρου και του πρώτου γύρου που δεν μπόρεσε να πάρει κάποιο ντέρμπι. Βγήκε και η Εύα Ιχαντάβα MVP της αγωνιστικής με αυτή την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και την Τρίτη μετά στις 4 αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό που θα γίνει στις 8 ή 9 Φεβρουαρίου, μένει να φανεί η έδρα, με αντίπαλο την Νέα Ιωνία. Πάει εκεί για να διατηρήσει την πρωτιά στην κανονική διάρκεια, να συνεχίσει το αίτητο σερίου στο πρωτάθλημα και μετά να μπει σε ρυθμούς τελικού. Μάλιστα. Ωραία, Ραφαήλ. Ωραία, αυτά από τα τμήματα του ΑΣ. Είπαμε το Σαββατοκύριακο λίγο περίεργο αυτή τη φορά. Ναι, ναι. Okay, εντάξει, μας ενημέρωσες για όλα, μας ενημέρωσες για όλο το πρόγραμμα και το πώς έχει η κατάσταση. Αφήνουμε να συνεχίσει το θεάρρο στο έργο σου, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, καλό βράδυ. Αυτά από τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή όσον αφορά τα τμήματα του ΑΣ. Είπαμε ότι το Σαββατοκύριακο λίγο περίεργο, είναι η αλήθεια, έτσι πως πηγαίνει, που δεν έχει έτσι πολλά παιχνίδια μέσα σε αυτό, παρότι έχουν όλες οι ομάδες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον μπάσκετ, το οποίο συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα με μια προπόνηση ενώπιση του Παναθηναϊκού. Είπαμε ότι τα παιχνίδια που ακολουθούν με τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα και με τη Σαραγώσα τη Τετάρτη είναι παιχνίδια που πολύ δύσκολο να κυνηγήσει κάτι ο ΠΑΟΚ. Το σημαντικό είναι σε αυτά τα παιχνίδια θα αναμένεται να έχει τους δύο καινούριους του παίχτες. Σήμερα προπονήθηκε και ο MJ Red και οι δύο σήμερα έτσι έκαναν κάποιες δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και ο Τζακόρι Williams και ο MJ Red. Ο Red που ήρθε χθες το μεσημέρι μετά από μεγάλο ταξίδι δεν προπονήθηκε, απλά βρέθηκε λίγο στο γήπεδο, τα είπε λίγο με τον Χαραλαμπίδη, γνώρισε καινούριους συμπαίχτες. Σήμερα έκανε την πρώτη του προπόνηση. Ενώ ο Williams προπονήθηκε σήμερα για δεύτερη φορά με την ομάδα. Αυτά τα παιχνίδια που έρχονται και με τον Παναθηναϊκό και με τη Σαραγώσα είναι παιχνίδια που ουσιαστικά είναι ευκαιρία για αυτούς να μπουν μέσα στην ομάδα με δύο υψηλό επίπεδο αντιπάλους. Νομίζω ότι ειδικά η αρχή για αυτούς τους δύο παίκτες με τον Παναθηναϊκό και με τη Σαραγώσα θα είναι αρκετά δύσκολη, καθώς είναι και ομάδες άλλου επίπεδου από αυτό του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι όμως ότι θα έχουν αυτά τα δύο παιχνίδια για να μπουν με την ομάδα, να καταλάβουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται το ρόλο του, το πώς λειτουργούν. Σήμερα και οι δύο, και ο Ρετ και ο Τζακόρι Williams, το είπαν αρκετές φορές στις δηλώσεις τους ότι θέλουμε να βοηθήσουμε στην άμυνα, οπότε είναι κάτι το οποίο προφανώς και το έχουν συζητήσει αρκετά και με τους ανθρώπους της ομάδας και με τον Κώστατο Χαραλαμπίδη, οπότε από τα λόγια και από τις κουβέντες έχουν καταλάβει το ρόλο τους, αυτό το οποίο τους χρειάζεται από τη φάση η ομάδα. Οπότε θα έχουμε τη Δευτέρα μια πρώτη έτσι εικόνα, η οποία καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν μπουν και οι δύο και βάλουν από 20 πόντους, ακόμα και αν δεν βάλουν τίποτα, ακόμα και αν ανακέρνουν με τους συμπαίκτες τους, δεν είναι αντιπροσωπευτική. Όμως αντιπροσωπευτική δεν θα είναι ούτε με τη Σαραγώσα, όπως αντιπροσωπευτική πιθανόν να μην είναι ούτε με τον Κολοσσό. Θα είναι τα πρώτα τους παιχνίδια, ειδικά ο Williams είναι ένας παίκτης που ναι, μεν έχει έρθει με καλές περγαμηνές, αλλά δεν έχει πολλές εμπειρίες. Έτσι, ένα παιδί που έφυγε από την Αμερική για να πάει στην Κορέα και έπαιξε λίγο εκεί. Και το λέω αυτό γιατί και με το Σόρτερ τα ίδια λέγονταν, που με μία προπόνηση έπαιξε μέσα στο Ιβανόφιο και τον βγάλαμε χοντρό, άχρηστο, ανούσια μεταγραφή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο άνθρωπος από εκείνο το παιχνίδι και μετά είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ και βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε λοιπόν, ας έχουμε το νου μας ότι η εικόνα που θα δούμε στα πρώτα παιχνίδια για τους δύο, όποια και αν είναι αυτή, ακόμα και αν βάλουν από 25 πόντους για κάθε μάτς για 30, δεν είναι αντιπροσωπευτική. Έτσι, αυτό να έχουμε στο νου μας. Δεν προπονήθηκε ο Μαργαρίτης ούτε σήμερα. Δεν προπονήθηκε ούτε χθες ο αρχηγός. Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα για να ακολουθήσει την αποστολή, αλλά έμεινε για δεύτερη σερή προπόνηση εκτός είναι και ο Σχίζας. Και για το Σχίζα να έχουμε το νου μας ότι και για τον Κολοσσό ζόρικα είναι τα πράγματα. Δεν είναι εύκολη η υπόθεσή του. Δεν είναι μια θλάση, ένα διάστρεμα που okay, το δένεις λίγο, ρισκάρεις και λίγο παραπάνω και μπορεί να παίξει ο παίκτης. Είναι πρόβλημα στο κεφάλι. Είναι κρανοεγκεφαλική κάκωση. Και αν δεν είσαι 250% σίγουρος ότι ο παίκτης είναι καλά, δεν ρισκάρεις. Και νομίζω ότι ο Σχίζας θα δοκιμάσει, ξαναλέω, θα δοκιμάσει την άλλη εβδομάδα προς το τέλος να δει πώς είναι. Σήμερα που μιλάμε, εγώ δεν βλέπω και πολλές ελπίδες να παίξει με τον Κολοσσό. Δεν βλέπω πολλές πιθανότητες. Άστρο, με την άλλη εβδομάδα θα είμαστε σίγουροι για το αν θα είναι διαθέσιμος. Έτσι. Και το σημαντικό για το Σχίζα πάνω απ' όλα και για όλους φυσικά είναι η υγεία. Έτσι. Και ειδικά για το Σχίζα, ο τραυματισμός του σε εκείνο το παιχνίδι με την Ντιζόν ήταν σοκαριστικός. Και προφανώς δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα μετά του ΠΑΟ και τα ποδοσφαιρικά και τα γύρω-γύρω. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού εδώ μάλλον τη Δευτέρα από ό,τι καταλαβαίνω, όχι σαν ΠΑΟΚ 24. Θα είναι μια εντελώς ΠΑΟΚ μέρα, και με βόλεϊ και με μπάσκετ και με ποδόσφαιρο, σχεδόν όλα μαζί. Αλλά ΠΑΟΚ 24 κανονικά την Τρίτη στις 7.30 εδώ στο Λίμπερο 107.4. Μη φύγετε, η μαρμίτα που ακολουθεί ραδιοφωνική είναι ξεχωριστή. Μιλάμε ότι είναι εδώ το πλέον σημαίνον στέλεχος της μαρμίτας.
Οπότε μην φύγετε εδώ από τον Λίμπερο 104, γιατί ακολουθεί απολαυστικό δίωρο εδώ στη Συχνότητα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία να έχετε σε ό,τι κάνετε.